Να διαβεβαιώσω επίση ε, και του αγρότε και του κτηνοτρόφου ότι θα εξακολουθούμε να του στηρίζουμε. Κανένα αγρότη, κανένα ξενοτρόφο δεν πρέπει να έχει ανησυχία για την επόμενη μέρα. Ψέματα και υποκρισία από την κυβέρνηση για μια ακόμη φορά. Τέσσερι μήνε μετά από τι καταστροφικέ πλημμύρε, η ΔΕΔΙΕ κόβει το ρεύμα σε εκατοντάδε αγρότε και κτηνοτρόφου τη Θεσσαλία που έχασαν το βιό του και αδυνατούν να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει του. Την κυβερνητική υποκρισία και αναλυσία. Επιβεβαιώνει η ψυχρή απάντηση του Διευθύνοντο Συμβούλου τη ΔΕΔΙΕ στην κοινοβουλευτική ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που λέει ότι έχουν πραγματοποιηθεί 191 αποκοπέ σε πλημμυροπαθεί αγρότε και κτηνοτρόφου τη Θεσσαλία και ότι εκκρεμούν 823. Είναι δεδομένη η προστασία των πολιτών που επλήγησαν από φυσικέ καταστροφέ. Είναι κάτι το οποίο και αν έχει ανακοινωθεί και εφαρμόζεται σε όλε τι υπόλοιπε περιπτώσει. Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδε μικρομεσαίοι επιχειρηματίε και πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματο ζητούν πίσω τι επιδοτήσει που του έχουν δοθεί. Φαντάζομαι, εφόσον υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση και από το Υπουργείο, θα, θα την επισυνάψουμε. Ο ΔΔΕ κόβει το ρεύμα στου πλημμυροπαθεί τη Θεσσαλία. Οι ελεύθεροι επαγγελματίε βρίσκονται αντιμέτωποι με νέα ασφαλιστικά και φορολογικά χαράτσια. Ο αγροτικό κόσμο βιώνει την κυβερνητική εγκατάλειψη και αναλγησία. Τα νοικοκυριά δεν βγάζουν το μήνα λόγω ακρίβεια και πολλοί συμπολίτε μα καταφεύγουν σε γειτονικέ χώρε για να αγοράσουν πιο φθηνά, ακόμη και ελληνικά, προϊόντα. Όλα αυτά με την υπογραφή τη κυβέρνηση που το μόνο που ξέρει να κάνει καλά είναι να ψεύδεται.